Σήμερα η Ελμέη Ηρακλείου μαζί με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δίδει από κοινού μια συνέντευξη τύπου με στόχο να καταδικάσει την αντιλαϊκή αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης, την πολιτική των περικοπών, την πολιτική των συγχωνεύσεων, την πολιτική της απομόρφωσης των λαϊκών στρωμάτων. Μεσούντος του Θέρους, ο οποίος Ιερακάκης εξήγηλε νέα μέτρα περικοπής των δαπανών που φτάνουν το μισό δις και αφορούν την παιδεία και την υγεία. Απ' την άλλη πλευρά, οι προσλήψεις που έγιναν των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες αποτυπώνεται ότι θα έχουμε και με την έναρξη των σχολείων κενά στη γενική αγωγή εδώ στο Ηράκλειο. Σε όλες τις ειδικότητες υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να καλυφθούν και κυρίως τα κενά που έχουμε αφορούν την ειδική αγωγή και, και την παράλληλη στήριξη, καθώς εδώ πραγματικά υπάρχει μια διαχείριση των συναδέλφων μας που προσλήφθηκαν και πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησιακή και παιδαγωγική υποστήριξη δεν θα καλυφθούν όλες οι ώρες τους. Δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα μοιράζονται σε 2, 3, 4 και 5 παιδιά, που αυτό προφανώς επιβαρύνει και αυτούς τους μαθητές που έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Από την άλλη πλευρά, προφανώς επηρεάζει και το σύνολο του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα σε αυτά τα τμήματα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας κρατάει σε ομοιρία τους νεοδιόριστους και δεν τους μονιμοποιεί. Εμείς αυτό που διεκδικούμε ως Ελμέη Ηρακλείου είναι η αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων μας και γι' αυτό πρόσφατα έχουμε καταθέσει στην δευτεροβάθμια, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ηρακλείου αιτήσεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων του 20 και του 21. Επίσης να πω ότι έχουμε πάρα πολλά κενά ακόμη. Παρόλο τους διορισμούς που έχουν γίνει και οι προσλήψεις των αναπληρωτών, έχουμε πάρα πολλά κενά ακόμη στο νομό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους αιρετούς του ΠΙΣΔΕ, είναι γύρω στα 200 κενά. Εξ αυτών είναι σε γενική, από αυτά τα κενά είναι στη γενική, στην παράλληλη στήριξη, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής τμήματα ένταξης και σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συσπηρωθούν στα σωματεία προκειμένου να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς επίσης και να διεκδικήσουμε ένα ποιοτικό δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Είναι μια επίθεση που εντάσσεται συνολικά σε αυτό που λέμε επιχειρηματικό σχολείο, σχολείο της αγοράς, μια επίθεση που θέλει να αποδομήσει το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών. Σε αυτό θα απαντήσουμε με βάση τα εκτίματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένα άλλο σχολείο, ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο με τμήματα κάτω από 20 μαθητές και 15 στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, με την ανάγκη έβρεσης στέγης για όλους τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται, με ένα συντονισμό ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Αυτή θα είναι η επιδίωξή μας από τώρα και έπειτα. Ναι. Πάμε. Θοδωρής Πέτκος, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Ηράκλειο, εκλεγμένος με την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Για ακόμα μία χρονιά, τα σχολεία στο νομό ανοίγουν με τραγικές ελλείψεις, συγχωνεύσεις τμημάτων, αλλά και με σοβαρές συνέπειες όσον αφορά την παιδαγωγική δουλειά που θα γίνει μέσα στα σχολεία. Με ευθύνες που βαραίνουν όχι μόνο την υπάρχουσα κυβέρνηση, αλλά και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς και το Δήμο και την Περιφέρεια διαχρονικά. Καλούμε σήμερα όλους. Όσον αφορά στα οικονομικά, διεκδικούμε 13ο και 14ο μισθό, διεκδικούμε χρήματα των σχολικών επιτροπών, που όπως θα έχετε ενημερωθεί, οι μικροί δήμοι πλέον δεν έχουν σχολικές επιτροπές, οπότε εκεί τα χρήματα θα είναι με πολύ φιδό και δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες και θα υποχρεωθεί άλλη μια φορά ο κάθε εργαζόμενος γονέας να βάλει το χέρι στη τσέπη και να βοηθήσει ώστε να έχουμε αυτό που λέμε δωρεάν παιδεία. Όσον αφορά στην αξιολόγηση,
έχουμε διορισμένους εκπαιδευτικούς που τους κρατάει όμηρους, δόκιμους, από το 2020. Σύμφωνα με το δημοσιοπαλληλικό κώδικα, έπρεπε οι συνάδελφοί μας να έχουν πάρει τις διαπιστωτικές τους πράξεις, γιατί δόκιμος είσαι για 2 χρόνια. Οπότε θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να διορίσει με μόνιμο επιτέλους διορισμό και όχι προσωρινό τους συναδέλφους μας αυτούς, όταν θέλει να μιλάει για τους χιλιάδες διορισμούς που έχει κάνει. Όσον αφορά τις καθαρίστριες, πάλι οι καθαρίστριες αργήσανε σε όλους σχεδόν τους Δήμους να εμφανιστούν και να βοηθήσουν στην καθαριότητα. Αύριο έχουμε αγιασμό και ειδικά στα νηπιαγωγεία έχουμε συναδέλφισες που μας μεταφέρουν πως η καθαρίστρια μένει 1,5 ώρα ημερησίως για τον καθαρισμό. Που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν επαρκεί ούτε για να ήμασταν ανοιχτά 1,5 ώρα το σχολείο. Και από την άλλη μας λένε για μέρες ψυχής αγωγής και όλα αυτά και ο ψυχολόγος πηγαίνει 1 φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι δυνατόν δηλαδή λόγια και μόνο λόγια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που μάλλον θα πρέπει να ευχηθούμε είναι καλή αγωνιστική χρονιά, γιατί και τα αυτονόητα θα πρέπει να αγωνιστούμε για να τα διεκδικήσουμε.